Ανάστατη είναι η φοιτητική σύλλογη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εξαιτίας της απόφασης της Συγκλήτου να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η φετινή εξεταστική περίοδος τόσο σε ό,τι αφορά στα προγράμματα σπουδών όσο και στα εργαστήρια. Το μεσημέρι, ο φοιτητικός σύλλογος Γεωπονίας Φοιτητικής Παραγωγής πραγματοποίησε συμβολική κινητοποίηση στην είσοδο του παραλιακού συγκροτήματος, απαιτώντας ξεκάθαρες απαντήσεις ως προς την πραγματοποίηση της φετινής εξεταστικής. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν έχει δώσει σαφή απάντηση για το αν θα πραγματοποιηθεί το εξάμηνο. Δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Αυτή τη στιγμή, με απόφαση της Συγκλήτου, εργαστήρια δεν θα γίνουν διαζώσεις παρά μόνο οι κλινικές και αυτές όσες απευθύνονται στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν τα υπόλοιπα τμήματα τα οποία απαιτούνται να γίνουν εργαστήρια διαζώσεις θα χαθούν. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το ότι χάνεται το εξάμηνο. Άρα λοιπόν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Πανεπιστημίου ότι το εξάμηνο δεν θα χαθεί και όλα μια χαρά είναι ένα ψέμα, για το λόγο ότι δεν έχει πάρει κανένα μέτρο προστασίας, δεν έχει αυξήσει τη χρηματοδότηση εν μέσω πανδημίας ώστε να καλυφθούν όλες μας οι ανάγκες σε εργαστηριακό εξοπλισμό, σε αναλώσιμα, σε διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό, σε εγκαταστάσεις, ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα εργαστήρια και να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγιεινής. Ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας Φοιτητικής Παραγωγής σημειώνει ότι ενώ μέχρι και πριν τη συνεδρίαση της Συγκλήτου είχαν ληφθεί μέτρα ώστε να διεξαχθεί κανονικά το εξάμηνο και η εξεταστική, η απόφαση για ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εργαστηρίων αλλά και της εξεταστικής εξ αποστάσεως ήρθε να δημιουργήσει σύγχυση, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί με ποιον τρόπο θα γίνει η εξ αποστάσεως εξέταση, ενώ δεν έχει βρεθεί ποια πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την πλατφόρμα με την οποία θα δώσουμε την εξεταστική. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στην ουσία 2 και 3 εβδομάδες πριν την εξεταστική. Άρα λοιπόν, πώς θα προετοιμαστούν οι ίδιοι καθηγητές πρώτα και κύρια για να κάνουν τα θέματα και δεύτερον να προετοιμαστούμε και εμείς. Πάνω σε αυτό, δεν ξέρουμε πώς θα εξεταστούμε σε κάθε μάθημα. Ρωτάμε τους καθηγητές και δεν ξέρουν. Λένε περιμένουμε ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί τι είναι? Ότι το Υπουργείο πετάει τον μπαλάκι στο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο στα τμήματα και το τμήμα στους καθηγητές. Τον μπαλάκι αυτή τη στιγμή όμως γινόμαστε εμείς οι ίδιοι φοιτητές και οι οικογένειές μας.